Γεια σας φίλοι μου, και στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε, θα δούμε μία μικρή χελώνα που βρήκα στο χωράφι των πτηνών. Δηλαδή στο χωράφι που έχω τα πτηνά, όχι στο χωράφι που βρήκα εχθές στο κονάκι, ας πούμε, στο βουνό. Αυτή τη βρήκα στο χωράφι των πτηνών. Είναι μικρή χελώνα, δεν είναι μεγάλη, αλλά όχι σαν εκείνη τη μικρή που είχα κάνει βίντεο, μικρό χελωνάκι, δεν θυμάμαι πώς το έλεγα. Αυτή είναι λίγο πιο μεγάλη, νάτι. Όμορφο πλασματάκι κι αυτό. Να το, το βρήκα σε κάτι αγκάθια χωμένο. Είναι βρεγμένο, γιατί έχει βροχές εδώ. Βλέπετε και το χώμα κάτω είναι λασπωμένο. Δεν το βρήκα σε αυτό το σημείο, απλά σε εκείνο που το βρήκα, δίπλα ήταν ο δρόμος και περνούσαν αυτοκίνητα, δεν θα φαινόταν καλό. Και το έφερα εδώ για να το κάνω βίντεο. Μετά θα το επιστρέψω εκεί που το βρήκα. Δεν μπορεί να βγει στο δρόμο, μην αρχώνεστε. Και είναι ένα όμορφο πλασματάκι, χελώνα. Εδώ έχει ένα σημάδι το καβούκι. Μπορεί όταν ήταν μικρότερο, λείπει κομμάτι εδώ. Να του είχε πετεθεί κάποιος θηρευτής, αλλά να μην κατάφερε να το φάει. Παράξενο, τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο και ρίχνει βροχές, βρίσκω πιο πολλά πλάσματα για χέρπινγκ. Θα δω, ίσως να κάνω χέρπινγκ κάποια μέρα. Τέλος πάντων, απλά είπα να σας το δείξω. Έχω δείξει αρκετές χελώνες. Το βρήκα έτσι όμορφο και είπα να το δείξω κι αυτό. Γιατί όχι. Αυτή πρέπει να είναι θηλυκιά. Το καβούκι δεν έχει λακκούβα και μετά ξανά ανηφόρα για να ανεβαίνει πάνω στις θηλυκές. Οπότε είναι θηλυκιά αυτή. Δεν είναι αρσενικά. Αν ήταν αρσενικά θα έχει λακκούβα μετά πάλι ανηφόρα για να ανεβαίνει πάνω στο καβούκι των θηλυκών την περίοδο αναπαραγωγής που θέλει να ζευγαρώσει. Αυτή είναι θηλυκιά από ό,τι φαίνεται. Ωραίο χελωνάκι. Ίσια με το χέρι μου είναι. Να, δείτε. Μικρό δηλαδή. Κρύβεται τώρα, δεν βγαίνει έξω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Αντίο.